σε όλα τα λακόπεδα. Πού είστε, ρε παιδες, τι κάνετε, πώς περάσατε το σουκού? Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και τώρα επιστροφή στα Δανία και επιστροφή στην τηλεόραση. Διότι άλλο ένα λοκαρύπορτ είναι εδώ μόνο για εκείνους. Καλή εδώ μας όλα τα παιδιά. Σήμερα πρέπει να πούμε ότι έχουμε στην ευχάριστη θέση να επικοινωνήσουμε. Ανακοινώσουμε ότι έχουμε τη Μέρη υπέροχη. Καλημέρα, Μέρη. Γεια σου, ρε Μέρη. Και έχουμε τον Νίκο από πάνω. Ελπίζω να βάλει κανένα παντάνα στα μάτια. Παντάνασα. Οπα! Θα είμαστε λοιπόν εδώ κοντά σας για την επόμενη μια μισή ώρα ολοζώντανα. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο Twitter αλλά και στο Facebook, κάτω Λοκαρύπορτ MTV, ή αλλιώς να τις στέλνετε στο Facebook κάτω από τη φωτογραφία του Λοκαρύπορτ. Που ήδη έχουμε πολλά μηνύματα. Φαίνεται ότι πήγατε στο σχολείο και κάνετε καμπάνες, γιατί έχουμε 3 μηνύματα! Άψ, από εκεί φαίνεται. Να τα πούμε από τώρα. Πριν το πεις, εγώ θέλω να σας πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εν ώψη των εκλογών, όπως ξέρετε, των εθνικών μας εκλογών που θα έρθουν στις 25, την Κυριακή, 25 Ιανουαρίου, εμείς εδώ πέρα θα κάνουμε μια σειρά εκπομπών πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρουσες θα είναι όλες. Κάνει ένα comeback. Το Your Voice. Όλοι ξέρετε το Your Voice, δεν σας εξηγώ τι είναι, ξέρετε τα πάντα, είσαστε πολύ ενημερωμένοι. Τι θέλουμε τώρα εμείς να κάνουμε? Τι θέλουμε από εσάς? Όσοι έχετε απορία, θα έχουμε καλεσμένους εδώ πέρα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Καλεσμένους πολιτικούς στο MAD TV και γι' αυτό θέλουμε, εσύ που μας βλέπεις τώρα και έχεις απορία, σχετικά ρε παιδί μου, τι θα γίνει με τα παιδιά που σπουδάζουν, ξέρω εγώ, στην επαρχία. Τι θα κάνετε με αυτούς, ξέρω εγώ. Θα βγάλετε κάποιο μέτρο, κάποιο πρόγραμμα, ούτως ώστε να είναι πιο ευνοϊκά τα πράγματα για αυτούς. Τι θα κάνετε σχετικά με τη στρατιωτική θητεία των νέων, εσείς που είστε 18 και περιμένετε να πάτε φαντάρι. Αυτό είναι χαζό να το στέλνουν. Γιατί είναι χαζό να το στέλνουν? Βρε, πάμε να υπηρετήσουμε τη μαμά πατρίδα. Τι θα κάνουμε, αν θέλετε, με τις συντάξεις? Είναι ο πατέρας σας ή η μάνα σας κοντά στην ηλικία για να πάρει σύνταξη? Είναι η παππούδα σας, είναι η γιαγιάδα σας? Τι θα κάνουμε με το εκπαιδευτικό σύστημα? Τι θα κάνουμε με την τρομοκρατία, με την αστυνομία? Ό,τι σας έρχεται στο μυαλό. Τι θα κάνουμε με το επίδομα αυτό που κάνουμε? Με το επίδομα. Ποιο επίδομα? Το επίδομα για να στέλνουν γράμματα οι πολιτικοί και μετά τα σχολεία δεν έχουν καλό ρεφέρ. Ακριβώς. Τι θα κάνουμε με το εκπαιδευτικό μας σύστημα? Ήρθε ο Ισπανός που δεν πήγε φαντάρι και τα ξέρει όλα. Τι να κάνουν γενικότερα με τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό, με τους Έλληνες που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Όλες τις απορίες λοιπόν που θέλετε εσείς να ρωτήσετε. Όλα έξω και από τα δόντια, παιδιά. Δεν έχετε την ευκαιρία να ρωτήσετε εσείς, να βρείτε ένα πολιτικό, να πάτε, ξέρω εγώ, στη Βουλή να το ρωτήσετε. Έρχεται αυτή η εκπομπή ειδικά για εσάς. Και θέλουμε λοιπόν όλες σας τις ερωτήσεις να τις στέλνετε στο official Facebook page του MAD TV με το hashtag Your Voice. Όχι hashtag. Hashtag Your Voice. Να στείλετε λοιπόν εκεί όλες τις ερωτήσεις σας και εμείς είμαστε εδώ για να τις απευθύνουμε στους πολιτικούς. Τι θέλω να σου πω. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο? Πολύ ήρεμα. Πάρα πολύ ήρεμα. Δεν ξεκουράστηκα. Πού πήγες? Κοιμήθηκα σαν τον Βόηδη. Σαν το Βόηδη. Σαν τη Φάλαινα και έτρεξα σαν... σαν λαγός. Ξέρεις ότι το λαγός τρώγεται? Όχι. Τρώγεται το λαγός? Δεν τρώγεται. Το λαγός τρώγεται και είναι πιο νόστιμο από το κουνέλι. Να μην αρχίσουμε. Αλήθεια. Εγώ τι θέλω να πω, Μαντούρια. Αυτό το Σαββατοκύριακο αποκάλυψα κάτι που έκανε το Σαββατοκύριακο μου πιο χαρούμενο. Είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ναι. Έχει ένα official channel στο YouTube. Ναι. Και μας δείχνει. Και τραγουδάει και πολύ ωραία. Ναι, έχει ωραία φωνή. Όχι, θα το δούμε. Παιδιά, τραγουδάει πολύ ωραία ο Παπαδόπουλος. Αλλά είναι αλήθεια. Και εμένα αυτό τι θέλω να στείλω? Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλα τα παιδάκια του κόσμου και της Ελλάδος. Να είναι τόσο δημιουργική όπως είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος. Μας λέει τη γνώμη του για τα καλύτερα τραγούδια του 14, μας λέει τι θα μαγειρέψει. Είναι ένα παιδί ολοκληρωμένο. Μας βάζει το τι θα φάει, τα λουκάνικα που έχει ψήσει, το ρύζι που έχει φάει. Εγώ από εδώ θέλω να πω ότι είμαι φανατικός του Παπαδόπουλου. Ο Κώστας Όχι του Παπαδόπουλου του Χούδα, του Παπαδόπουλου... Να το αποκαλύψω. Εγώ το Σάββατο μίλησα με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου ο Κώστας, αλλά μετά ντράπηκε, δεν ξέρω και μου το έκλεισε. Μου έλεγε, Μαντώ! Έλα, Κώστα!
Κώστα, σε ακούω. Κώστα, με ακούς. Μαντώ, σε ακούω. Μαντώ, δεν με ακούς. Κώστα, σε ακούω. Και μου το έκλεισε στα μούτρα στο τέλος. Γιατί ρε Κώστα. Γιατί ρε Κώστα μου το έκλεισε στα μούτρα. Μετά σε ψάχνουμε άλλη το Σαββατοκύριακο και δεν απαντάς. Μόνο στα μηνύματα απαντάς. Κώστα, Κώστα. Απαντάω σε όλα τα παιδιά ρε, που με παίρνουν τηλέφωνο και που μου στέλνουν μηνύματα. Βεβαίως. Ναι, μόνο στην εκπομπή. Την ώρα της εκπομπής δεν μπορώ να απαντήσω γιατί είμαστε live. Ας σε ένα λεπτό το τάβλετ σου. Έλα. Τι άλλα. Αυτά. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Ωραία, κύλησα το Σαββατοκύριακο ήρεμα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι και οι ειδήσεις όλες αυτές που είδα στην τηλεόραση ήταν και ευχάριστες. Έχουμε πάλι δυσάρεστες. Σε όλους απαντάς. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ειδήσεις σχετικά με αυτό που είχε γίνει στο Παρίσι. Όλοι θυμόσαστε τι λέγαμε την Παρασκευή. Δεν έχουμε σκοτώσει κανέναν άλλο, ρε. Και στη Γερμανία. Σκοτώθηκαν αυτοί. Τους σκότωσε η αστυνομία, τους έπιασε εν τέλει. Καλά να πάθουν. Ναι, γιατί τα γύρευαν οι τρομοκράτες. Μετά, παιδιά, μάθατε για ένα τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε και στη Γερμανία. Νομίζω το ναι, ίδιο αλλά βράδυ δεν έγινε τίποτα. Της ημέρας. Όχι, αλλά όμως προσβάλλεται η ελευθερία του λόγου που έχει ο κάθε άνθρωπος. Γιατί να πάνε δηλαδή και να πυρπολήσουν εκεί πέρα. Τώρα να σου πω κάτι, εγώ να σε βάλω σε δύσκολη θέση. Ναι, πες μου. Όταν πέταξαν γιαούρτια και μολότοφ στο Μέγα γιατί έβαλε τα τουρκικά. Καλά, γινόταν όμως και ένα πράγμα πάρα πολύ, πώς να το πω, εκτός ορίων αυτό που γινόταν με τα τουρκικά σύριαλ και δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν τα ελληνικά, ρε εσύ. Έβλεπες, παιδιά, σε λίγο θα μαθαίναμε να μιλάμε τουρκικά. Άλλαζες, έβαζες αντένα, έβλεπες τον, πώς το λένε αυτό το βασιλιά, τον Εζέλ, τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, πώς το λένε αυτό. Τον Σουλεϊμά, ο μεγαλοφοβής που είναι από τις καλύτερες σειρές που έχει παίξει στην Ελλάδα. Έβαζες μετά Αλφα, έβλεπες άλλο, έβαζες μετά Σταρ. Το τι γινόταν και στο Στάρ. Όχι, παιδιά, και μόνο βλέπετε, στο με το που σταμάτησε γιατί όλος αυτός ο καταιγισμός από σειρές τουρκικές, είδατε πώς περάσανε μπροστά οι ελληνικές σειρές που πάνε και πάρα πολύ καλά και είναι και πολύ ωραίες. Καλά, γι' αυτό φέτος έχουν κόψει τέσσερις ελληνικές σειρές. Ναι, αλλά αυτές που παίζουν όμως είναι από τις ναι, έχουν μείνει τρεις. Εντάξει, από τις 15 που ξεκίνησαν. Γιατί θυμάσαι όταν παίζανε πέρσι και πρόπερσι μόνο τα τουρκικά που δεν υπήρχε ούτε μία ελληνική σειρά. Που βγαίνανε όλοι, τις παλιές σειρές, οι ηθοποιοί, οι δικοί μας και λέγανε παιδιά δεν έχουμε να κάνουμε μία σειρά. Εντάξει, κρίμα, δεν είναι. Ήτανε κρίμα βέβαια, όχι ότι είμαι εθνικίστρια, αλλά ρε παιδιά. Είσαι λίγο. Εντάξει, να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Να μην κάνουμε κι εμείς δικές μας παραγωγές εδώ και μετά λέμε δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε πράγματα να κάνουμε. Γιατί. Και γίνονται πάρα πολύ ωραίες παραγωγές. Και οι σειρές που έχουμε, εγώ θα πω και την αγαπημένη μου, ας πούμε, που τα σπάει, είναι στον Αλφα, ρε παιδιά, η Μουρμούρα. Μην αρχίζει τη Μουρμούρα. Ναι. Εντάξει. Χαιρετίσματα στον Νόντα. Και το ταμάτι μου αρέσει στον Νόντα. Ναι, αλλά είναι μεγάλο. Κάνετε λάθος. Η Μουρμούρα δεν είναι ελληνική παραγωγή. Η τι Μουρμούρα λες, είναι, είναι ισπανική ναι παραγωγή, Έλληνες, ιδέα που αγόρασε τον Αλφα. Και τι σημαίνει αυτό. Το κάναμε στην Ισπανία. Εσπάνις idea. Έλληνες ηθοποιοί δεν παίζουνε. Έλληνες ηθοποιοί δεν παίζουνε. Ναι, αλλά ιδέα, ελληνικό ιδέα σενάριο δεν γράφει ο Βλαδιμίρος Κυριακίδης. Δεν είναι προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα. Όχι, είναι ιδέα της Ισπανίας αυτό. Συγγνώμη. Καλά, εντάξει. Το γράφει αυτό. Τα δικαιώματα, γιατί είναι κακό δηλαδή ας πούμε, να φέρνεις στα ναι, πρότυπα της κάθε. Και τι να λέει, μα είναι όμως με ελληνικά. Spanish. Με ελληνικούς. Spain. Με ελληνικούς ειδοποιούς. Είναι με Έλληνες ειδοποιούς και είναι προσαρμοσμένοι στα ελληνικά. Ωραία σειρά, δεδομένα. Εμένα μου αρέσει. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Αλλά και είναι ωραία αρέσει σειρά για τους ηθοποιούς. Εμένα μου αρέσει μεγάλη γυναίκα. Όλο το cast είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σούπερ ταλαντούχος, έτσι. Σούπερ. Και η Τριανταφυλλίδη πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ. Και ο Βλάχος. Αυτοί τρεις. Εντάξει, δεν λέω άλλο. Ο Βλάχος αρέσει. Ενέρφυλλη, είναι ηθοποιάρα. Είναι νομίζω το. Ο Βλάχος αρέσει. Είναι το καινούργιο αίμα του. Ο Βλάχος αρέσει. Το φρέσκο αίμα. Μ' αρέσει όμως και η Τριανταφυλλίδη εξίσου. Και η Τριανταφυλλίδη σου αρέσει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και σαν ζευγάρι μου αρέσει. Έλα να την πω την αμαρτία μου, ρε παιδιά. Ταιριάζουν τα παιδιά. Εντάξει. Γιατί το βάλεις σε δύσκολη. Γιατί να τους βάλω σε δύσκολη θέση, αφού έχουν βγει και το έχουν δηλώσει. Εμένα θα φοβηθούνε. Ξέρεις τι άκουσα. Τι? Ότι ο Βλάχος τα περνάει χάλια όταν πρέπει να ποσάρει σε φωτοκόλ και να μιλήσει. Σε φωτοκόλ. Ναι, ναι, ναι. Φωτοκόλ. Φωτοκόλ. Τι
έχω το κόλπο. Όχι, okay, δεν πας να δεις μια πρεμιέρα κανείς. Α, εντάξει, είναι μωρέ μερικοί ηθοποιοί και μερικοί celebrities που δεν τα γουστάρουν αυτά να πάνε να φωτογραφούν. Πες μας εμπειρίες, εσύ έχεις ποσάρει σε φωτοκόλ πολλές φορές. Συνέχεια. Τι σε ρωτάνε. Γιατί είμαι ψωνάρα. Ας πούμε, είμαι εγώ που ξέρεις ότι υπάρχει πάντα ένα άτομο που ρωτάει τα καλύτερα. Έχω βρει και την καλή μου την πόζα. Ναι, πώς είναι. Ποζάρω πάντα. Κάνε την πριν να ξεκινήσουμε. Να την κάνω πριν στο όρθιο. Ναι, σήκω. Παντελόνι φορά σήμερα. Που τελευταία έχω... τους αρέσουν οι καμπάνες αυτές. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω βρει, παιδιά, την καλή μου την πόζα και όποτε σκάω μύτη σε κανένα event και τέτοια, ποζάρω πάντα έτσι. Ναι, γιατί έχω δει ότι από εδώ με παίρνει καλύτερα ο φακός. Έτσι. Κατάλαβε, να κάνω και μία από την άλλη. Και από εδώ, δεν είναι το καλό μου το προφίλ από εδώ. Από εκεί δεν είναι τόσο καλή. Η διαφορά είναι ότι από εδώ, είναι πιο... Από εδώ. Γιατί από εδώ? Όχι, από εκεί είναι πιο γυναίκα. Όχι, από εκεί είναι πιο όμορφη. Από εδώ, ρε, να, από εδώ πιο γλυκιά, πιο... Εδώ είναι πιο στρογγουλία, στην άλλη είναι πιο, πιο ματσωμένη. Από εδώ, και μποζάρω πάντα έτσι. Και βγαίνω κάνεις πάντα... Και το... Ναι. Και όταν με ρωτάνε, ξέρω εγώ... Σε ρωτάνε, έχεις σε σχέσεις και τέτοια. Να σου πω κάτι. Μια κοπέλα τόσο όμορφη. Φαντάσου, είμαι αυτή την δημοσιογράφο ρεπόρτερ που ξέρουμε όλοι και την αγαπάμε. Ναι. Ξέρεις ποια λέω κάνω τώρα. Κάνω την ερώτηση και θα πάμε σε ναι. break. Ναι. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Πώς πάνε τα επαγγελματικά? Α, έχετε σχέση. Πολύ καλά. Τι αν έχω? Σχέση. Αυτή την περίοδο είμαι πάρα πολύ καλά. Και είμαι ερωτευμένη με τη δουλειά. Ναι, αλλά ακούσαμε ότι είναι μελαχρινός. Όχι, είμαι ερωτευμένη με τη δουλειά. 1,80 είπατε. Δεν απαντώ σε προσωπικές ερωτήσεις. Πάμε σε ένα break. Σωτήρη! Σωτή! Για σένα τα φόρεσα. Τα γυαλιά για σένα, αν μας βλέπεις, σε ευχαριστώ και σε αγαπώ. Το θέμα, επίσης, ο Σωτήρης... Σωτήρη. Όχι το Σωτήρι μέσα. Θέλουμε να ρωτήσουμε στον Σωτήρι. Ένας φαν του Λόκα Ρίπορτ μας έστειλε αυτά εδώ τα γυαλιά για να τα φοράμε. Λέει, τα φοράς και μέσα σε κλαμπάκι και βλέπεις τα πράγματα αλλιώτικα. Όταν πέφτει το φως πάνω... Αυτό θέλαμε βλέπεις... να ρωτήσουμε στον Σωτήρι. Αυτά τα γυαλιά πώς λειτουργούν? Τα φοράς. Και βλέπεις. Μπορείς να πείτε το πλατό σου παρακαλώ. Τόσο εύκολο. Πολύ εύκολο. Ρίξε μου λίγο φως στη μούρη. Ρίξε μου φως στη μούρη. Έχουμε κανένα φως να μου δώσει. Όχι, το θέμα είναι τι γίνεται. Φωτίζουν τα γυαλιά. Όχι ότι φωτίζουν. Βλέπεις στρουφάκια όταν πας στα κλαμπ. Τι γίνεται? Όχι, ρε, ότι όταν πας εσύ μέσα σε ένα κλαμπ, δεν τα βλέπεις λίγο πιο μαύρα όλα, επειδή είναι πολύ χαμηλά τα φώτα, χαμηλός ο φωτισμός. Με αυτό το γυαλί μπορείς... Φωτίζει. Ναι! Μπορείς να είσαι, ρε παιδί μου, και με το γυαλί και να είσαι τύπου σαν τον Μπουγά μέσα στο κλαμπ και να είσαι γιο-γιο, αλλά μπορείς παράλληλα όμως να βλέπεις τι γίνεται τριγύρω σου και κανείς να μην σε βλέπει, κατάλαβες? Θες να κάνεις δηλαδή, ας πούμε, καμάκι στην τύπησα που κάθεται απέναντι. Δεν την κοιτάς, δεν σε κοιτάει. Έλα, κάνω εγώ την τύπησα εσύ τον Μπουγά. Λοιπόν, σήκω. Όχι, εγώ είμαι στο κλαμπ. Θέλω να σηκωθείς. Κάνω... Εδώ είναι η μπάρα και καλά, εντάξει. Πάρε εδώ την πορτοκαλάδα σου. Παίρνω κι εγώ εδώ τη σουμάδα μου, σήκω. Όχι, εγώ κάθομαι με τις φίλες. Εγώ θα κάνω τον άντρα, εσύ θα κάνεις τη γυναίκα. Mm-hmm. Ωραία, να σου πω, βάλε μας λίγο μουσική, ρε Φάνη. Βάλε μουσική. Όχι καμία ξενέρωτη. Βάλε το Who Start the Lighter αυτό, The Fighter. Βλέπω εγώ το μωρό. Το μωρό κάθεται στην μπάρα. Εδώ το μωρό. Το μωρό δεν μου δίνει σημασία. Άρα κάτι πρέπει να κάνω για να το προσεγγίσω. Θα το προσεγγίσω με τη χορευτική μου ικανότητα. Τίποτα, δεν μου δίνει σημασία το μωρό. Έριξε ένα βλέφαρο όμως. Κάτι έκανε το μωρό. Γιατί είμαι και πολύ άντρας βαρύς και τύπος. Πάω και μία από εκεί, κάνω και την περατζάδα μου. Τώρα δεν μπορεί, θα με δει το μωρό. Μου έριξε ένα βλέφαρο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό το κομβικό, όπου μου το παίζει δύσκολη, τι πρέπει να κάνω εγώ? Α, πάνω στη χορευτική φιγούρα. Να πέσω πάνω της και να της ρίξω πάνω της την πορτοκαλάδα. Καλέ που πας. Θέλετε αυτό το σενάριο ή Β, να τη μαγνητήσω με το χορευτικό μου τάλαντο? Το χορευτικό τάλαντο. Δώσε μουσική!
σε λένε. Ανακόντα. Ανακόντα. Μίτσος, χαίρομαι πολύ. Ανακόντα. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Θέλεις να βγούμε έξω στην αυλή για ένα διάλειμμα. Αλλά πάμε. Την έριξα. Φύγαμε! Πάμε για να πρέπει. Τι έγινε, βάλε break! Δεν θες break! Από μόνη της, από... Διάλασε μια ειδήση που είσαι εδώ για κάτι! Α, εγώ το έβγαλα από το μυαλό μου, νόμιζα ότι ήθελε break! Όπως τόσα... Και λέω κάτσε να ρίξω... Τόσα άρα! Να ρίξω και την μπάσα για το break! Αυτά τα γυαλιά νομίζω ότι μου δίνουν αυτοπεποίθηση. Ρε μαντούρα, νομίζω ότι φταίει το γυαλί. Έχεις καεί πολύ. Φταίει το γυαλί για όλα. Τώρα πάμε για break. Όχι, τώρα δεν πάμε για break. Μου λέει ότι ακούω ότι να είναι. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη είδηση. Πάμε! Έτσι με το γυαλί. Με το γυαλί θα τη βγάλω την πρώτη είδηση, σαν τον Μπουγά. Λοιπόν. Στο Πάρι τη Σαμαρά. Ναι, με τη φωνή του Μπουγά. Στο Πάρι τη Σαμαρά και την προσωπία του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεγάλη διαδήλωση. Να έχουμε να λέμε. Στη γαλλική. Αλλά τη έτσι. Στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, παίρνοντας μέρος στη μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνεται μετά το τριήμερο τρόμου στο Παρίσι. Στη διαδήλωση και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το παρόν δίνει και η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Ευρωβουλευτή Μανώλη Γλέζο. Την αντιπροσωπεία του κόμματος εμπληρώνουν ο Παναγιώτης. Αχ, πω τι ήταν αυτό. Κουρουμπλής, Γιώργος Κατρούγκαλος και η Κωνσταντίνα Κούνεβα. Μαζί για την ελευθερία και τη δημοκρατία στο Παρίσι. Μπράβο! Μπράβο, Αντώνη! Μπράβο! Μπράβο! Πώς σε λένε? Γιατί έχει Νικολάς! Και, έχει και κοινωνικό, έτσι, πώς να το πω. Νικόλα ή Νικολάς? Νικολιά, Νικολιά. Έχεις δει η διαφήμιση της Νέα Δημοκρατία? Σ' άρεσε. Εγώ τρελάθηκα. Έλα, συγκινήθηκες λίγο. Όχι, όχι, εγώ είμαι το παιδί. Τρελάθη, το θέλες. Και την ασφαλιάρα που του δίνω. Μα ο πρωταγωνιστής ήταν ο Σαμαράς, δεν ήταν το παιδί. Για, όχι, αυτό. Αν θα ήμουν εγώ το παιδί, θα το έδωσε ασφαλιάρα στον Σαμαρά. Στον κύριο που Σαμαρά. Που μου λες ότι η Ελλάδα είναι σαν γήπεδο. Και φτιάχνουμε καινούριο γήπεδο. Δεν μπορούμε να δείξουμε. Τόσο συγκλονιστικό, μάνα μου. Δεν μπορούμε να δείξουμε την προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τον Αλέξη θα δείξουμε. Αλλά μπορούμε όμως να σχολιάσουμε λίγο το σποτάκι. Ρε παιδιά, και έχεις δει ότι έχει γίνει μέμε. Καλέ, άλλο είναι το μέμε. Όχι, έχει γίνει. Η φωτογραφία του βίντεο έχει γίνει μέμε. Τι είναι το μέμε? Viral κοροϊδία, ναι. Humorist. Ναι, έχουν κάνει. Yes, I think yes, this exactly. Κάτσε, μου στείλε το ετσούκο και τα. Γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο στον οποίο είναι το παιδί και λέει ρε Νικόλα, θέλεις καραμέλες. Και είναι ο Σαμαρά και εκεί που κρατάει η Βάλα είναι μια καραμέλα με το χαρτί βλε. Κοίτα, και Νικόλα σε έτσι τσούκο. Να παίξουμε κι εμείς. Όχι. Και εδώ τη γράφει. Υπάρχουν και πολλούς. Περίμενα, τι δω. Υπάρχουν πολλά τέτοια. Περίμενε, γιατί μου έχει στείλει το ετσούκο που είναι πολύ πληροφορημένο και τα ψάχνει αυτά. Μου έχει στείλει διάφορες φωτογραφίες. Έχεις εσύ καμία να δείξουμε και στα παιδιά? Όχι, αλλά αυτό το ψάχνουμε γρήγορα. Για ψάχτω λίγο. Μπαίνω στο Facebook του Φραγκούλη και τα βλέπω. Τι? Δείξε μου. Κοίτα εδώ. Λέγε ρε Νικόλα. Μην το πεις απ' έξω. Τι ψηφίσει ο πατέρας σου? Και λέει ο Νικόλας ΣΥΡΙΖΑ, χαλαρά. Εντάξει, ναι αλήθεια. Τώρα εκτός πλάκα, ο Σαμαράς σε αυτό τη διαφήμιση δεν τα έχει, δεν είναι καλός ηθοποιός. Δεν είναι καλός ηθοποιός. Δεν του πάει. Μπα, νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς της χώρας μας. Ναι, και επειδή λέει τόσα ψέμα και είναι εκεί πάνω. Αλλά τώρα, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτός ο άνθρωπος να είναι πρωθυπουργός της χώρας. Δεν γίνεται. Μου φάνηκε, ρε, γιατί παιδί, το λέω εγώ. Λες και έκανε τέλος. Το σποτάκι, λες και έκανε αυτή τη διαφήμιση. Βαριότανε να την κάνει, βαριότανε. Είδες που του έδωσε η Βάλα. Ναι, το είδα. Και πήγε να την πιάσει, ούτε να πιάσει την μπάλα καλά. Πάει να πιάσει η μπάλα έτσι. Πάει να πιάσει η μπάλα έτσι. Περίμενε. Έτσι. Θα έπρεπε να κάνει κανένα. Κάνει έτσι, ρε φίλε, για να πιάσει την μπάλα. Μπορεί να έχει τη μέση του. Μπορεί να τον στέλνει. Μπορεί να τον στέλνει πολύ το σόβρακο. Τι να σου πω και να μην ήθελε να σπίξει. Και του κάνει μπάλα απλά. Τι να πω, ρε παιδιά. Πάντως το θέμα είναι ότι με αυτές τις προεκλογικές καμπάνιες
που κάνουν, πιο πολύ ο κόσμος γελάει παρά δεν ξέρω αν θα ψηφίσει στο τέλος όλα αυτά που υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα κόμματα. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει κάποια προεκλογική έτσι, διαφήμιση. Και καλύτερα να μην κάνει, όπως λέει ο Τσούκο Ματσούκο, ότι ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την καμπάνια που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται να την κάνει. Γιατί θα ανέβουν οι μετοχές, ας πούμε, του Τσίπρα. Εγώ περιμένω του Βενιζέλου. Το καλό ξέρεις ποιο θα ήταν. Τι να... θα φάει. Παιδιά, να σας πω κάτι ποιο θα ήταν τώρα που το συζητούσα χθες με την παρέα μου. Έχεις παρέα. Ναι, αμέ. Μεγάλη. Και λέγαμε πόσα πολύ άτομα. Μεγάλη. Καμιά δεκαπενταριά. Τι ψηφίσουν. Διαφορετικά κόμματα ο καθένας. Και κάνετε παρέα. Ναι. Και ψηφίζαμε και έρχεται στη συζήτησή μας, ρε παιδιά, όλη αυτή ας πούμε η προεκλογική καμπάνια που έχει κάνει ο Σαμαράς με το παιδάκι, με το μικρό Νικόλα. Και πετάγεται ο ένας και λέει, ρε παιδί μου, το πιο εύστοχο από όλα τα άλλα. Λέει, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ, μετά από αυτή τη διαφήμιση που είδαμε το Σαμαρά, ξέρετε τι θα ψήφιζα. Θα ψήφιζα το κόμμα που θα έβγαινε και θα διακομωδούσε αυτό ακριβώς που έκανε ο Σαμαράς. Δηλαδή, πάει ο Σαμαράς στο μικρό Νικόλα και του λέει, Νικόλα. Πες το και στον πατέρα σου. Και να έβγαινε, λέει, ένας από ένα άλλο κόμμα και να έλεγε να σου πω, πες σε αυτόν που είπε στον πατέρα σου να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, ότι εμείς, ξέρω εγώ, θα ψηφίσουμε κάτι άλλο. Πες, δηλαδή, να το διακομωδούσε, ρε παιδί μου, να έκανε ένα κόνσεπτ βασισμένο πάνω σε αυτό που κάνανε οι προηγούμενοι. Μόνο και μόνο αυτό θα βγάζει πλάκα, νομίζω, ή κάτι τελείως χιουμοριστικό. Γιατί για να το λες τώρα, θα μπορούσε να πουλήσει την ιδέα. Σιγά καλέ. Σιγά καλέ. Ναι, έχουν ανάγκη τώρα αυτοί. Του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βάλει ακόμα. Δεν έκανε. Και... Έχει κάνει λάθος. Ποιο όχι, έκανε, δεν έχει βάλει ακόμα. Κάνει λάθος. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Τα πιο πολύ συζητημένα σποτάκια ήταν τώρα ένα αυτό η προεκλογική καμπάνια που έκανε Νέα Δημοκρατία και ένα με το ποτάμι. Το θυμάστε πώς είχε συζητηθεί αυτό με το ποτάμι με την πρώτη φορά. Ποιο ήταν. Η πρώτη μου φορά που έλεγε. Α, ναι. Α, ναι. Ναι, πολύ πρόστιχο. Δεν ήταν πρόστιχο. Σε παρακαλώ. Είχε πολύ υπονοούμενα. Δεν είχε υπονοούμενα. Είχε πολύ υπονοούμενα. Υπάρχουν βρώμικα μυαλά. Είχε πολύ υπονοούμενα. Μυαλά, και ο Θεοδωράκης τα κράτησε όλα τα υπονοούμενα κατά τα τέτοια μέσα στο τσαδάκι. Καλά έκανε. Τώρα να σου πω κάτι, σύμφωνα όμως με αυτά που λέει που λέει τώρα, να σκοπήσεις. Έχα άγχος την πρώτη φορά. Παιδιά, πώς το βλέπετε το Θεοδωράκη, τον βλέπετε να πηγαίνει άμα βγει κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το βλέπω στο μοναστηράκι να πάρει τσάντες. Ε? Πάντως, από ένα μικρό τσιγκάλιο που έκανα, να σας πω την αλήθεια... Τέταρτο κόμμα έλεγαν, δεν έλεγαν. Ναι, τέταρτο κόμμα. Με ένα 7, κάτι, 5, παιδιά, κάτι. Παιδιά, έχει κοινό ο Θεοδωράκης. Νεοσύστατο κόμμα και είδατε, εδώ έχει ρεύμα και ο Ανδρέας... Ο Ανδρέας... Εδώ έχει ρεύμα και ο Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Άθνικη που είναι τώρα. Υποτώθη. Ναι. Έχει, παιδιά, ρεύμα, ένα 3,5%. Βεβαίως. Anyway, λοιπόν, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη που μας έρχεται την παραπάνω, 25 του μηνός, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, τι μέλη γενέστε. Ελπίζω να πάτε να ψηφίσετε όλοι. Εγώ θα πάρω άδεια για να πάω να ψηφίσω. Την ψήφο σας και την υπογραφή σας να προσέχετε που τη βάζετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν τρέπεσαι. Ναι, αυτά είναι όμως αμυγενείς. Αυτό δεν χρειάζεται για να ψηφίσεις. Πρέπει να σκεφτείς καλά. Με το νου. Άντε μωρέ, και εσύ τι θέλω να πω εγώ κάτι. Εγώ θέλω από εδώ να στείλω ένα μήνυμα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά. Ναι. Να μην ακούσετε ότι θα γίνει χρεοκοπή και τέτοια. Χρεοκοπή. Εσείς να ψηφίσετε. Πού είναι η καμέρα μου. Ποια αυτή είναι. Θα γίνει χρεοκοπή. Να ψηφίσετε ό,τι γουστάρετε. Ό,τι σας λέει η καρδιά. Μην ακούσετε τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ούτε την γιαγιά. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Και ό,τι κρίνετε. Όχι στέκεν, είναι καπέλο. Ό,τι κρίνετε εσείς καλύτερο για το μέλλον σας. Δώσε ένα break. Ναι. Μπράβο, Μαντώ. Γιόμαστε σπον. Γιατί λέμε αυτό, Μαντουρία. Γιατί είμαστε δύο σεξ μπομπς. Γιατί τώρα αλλάξαμε επειδή τα ρούχα. Φοράμε αλλού φαν πάρκ. Μας συνοδεύει, μας συντροφεύει και πολύ γουστάρουμε γι' αυτό. Και θέλουμε και εσείς να πάτε στο αλλού φαν πάρκ να δοκιμάσετε όλα τα παιχνίδια που είναι εκεί εξαιρετικά και μόνο και ειδικά για εσάς. Να πάτε, εγώ προτείνω το Mirror Forest, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το γιατί δείτε σου και άρεσε, εσένα. Γιατί. Ήταν πολύ ωραίο. Και μέσα και έξω.
από το Mirror Forest. Διότι υπάρχει πάρα πολύ διασκέδαση, υπάρχει πάρα πολύ έτσι αδρεναλίνη και δεν λέω τίποτα άλλο, θα τα δείτε όλα εσείς στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Δώστε τσούκο! Εγώ ρεπορτάζ! Στον κόσμο αυτόν περισσεύω, κοντεύω εσένα. Έχεις σκεφτεί, θα σου πάει η φράτσα έτσι, τώρα που το βλέπω. Όταν κάνω φράτσα, έτσι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Όπως παλιά αυτές οι ψωάρθαγευσία. Που είχαν τη φράτσα στο μαλλί, Ναι, στην Ισπανία υπήρχε μια μόδα πριν μερικά χρόνια που τα κορίτσια είχαν μια φράτσα έτσι. Α, ναι, ρε, όλο αυτό, εδώ ένα χτυλιάκι και φοράμε πέρλες και είμαι σούπερ κουλ, είμαι από ήταν... την Μπόρια Μάλαγα και έχω πολλά λεφτά. Λες και τους είχε γλύψει ποντικός που ήταν, ναι. Λες και τους είχε γλύψει αγελάδα. Λοιπόν, ελπίζουμε να είδατε το βιντεάκι, να σας άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό επισκεφτείτε το Αλλού Φαν Πάρκ. Πραγματικά αξίζει για να περάσετε τέλεια με όποιον και αν πάτε. Γιατί μπορεί εκεί πέρα να γνωρίσετε και καινούργια παιδιά και καινούργιους φίλους. Και να βρεις την αγάπη. Και να βρεις και την αγάπη. Όπως εγώ μαζί σου. Ναι, ερωτεύτηκα. Κάτω από τη ρόδα. Εκεί, ούτε στη ρόδα ανέβηκες. Εντάξει, η ρόδα έχει πολύ ύψος και φοβάμαι. Κοιτάζουμε αν το ωραία. Πάμε να δείξουμε καμία είδηση. Να πάμε στην επόμενη, ναι. Ναι, λοιπόν. Εντάξει. Πώς να έρθω στο σπίτι. Με τα χέρια. Το ξέρετε ότι η Κατερίνα Στανίση, παιδιά, έχει βάλει υποψήφια με την Τελεία μαζί με τον Κλέτσο. Ακούστε τώρα. Τελεία και Παύλα, Στανίση είσαι. Και Στανίση θα μείνεις. Για την ενασχόλησή της με την πολιτική και την υποψηφιότητά της μετά την πρόταση που δέχτηκε από τον Απόστολο Γκλέτσο. Με τον Γκλέτσο. Μίλησε στον τύπο της Κυριακής η Κατερίνα Στανίση. Όπως είπε, δέχτηκε την πρόταση του Γκλέτσου γιατί είναι καθαρός. Καθαρός, τι μυρίζει ωραία, μυρίζει ωραία. Έδειξε ποιος είναι. Κάνει έργο στη Στυλίδα, όπου έχει εκλεγεί με τεράστια πλειοψηφία. Ναι, ναι, ναι. Κάνει αυτό ένα έχει νέο δίκιο. Εγχείρημα, έχει πάθος με αυτό που κάνει. Πολύ είναι νέος, είναι δραστήριος, είναι λεβεδιά, λεβεδιά και είναι και πολύ ωραίος. Λεβεδιά αυτό δεν είναι αυτός που έχει τα κατσίκια και αυτός τα πρόβατα. Βάζελος είναι όντως. Λεβετής, λεβεδιά δεν είναι αυτό που έχει κατσίκια. Όχι, λεβέντης είναι αυτός που αλλά το λέει αλλά η καρδιά του λεβεδιού. Παλικάρι, που είναι μάγκας, με την καλή την έννοια όμως. Κοπέλη, η παλικάρι κοπέλα, τα δύο δεν γίνονται. Μην το μπερδεύεις, άστα. Καρδάς. Για τα σχόλια μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της, η γνωστή τραγουδίστρια είπε... Όχι, έτσι, να το κάνουμε καλά τα πράγματα, να μην το κάνουμε. Είπε, η γνωστή τραγουδίστρια είπε... Είπε. Θα ήθελα να πω σε όλους εκείνους που σχολιάζουν ότι δεν μπαίνω στην πολιτική για να το παίξω πολιτικός, ότι θα πω για να τα οικονομήσω. Έχω τη δουλειά μου και τα χρήματά μου. Προέρχεται αποκλειστικά από αυτή και έτσι δεν εξακολουθήσει να συμβαίνει. Εργάζομαι σκληρά από 15 ετών και σέβομαι για την εργασία. Για να κάνεις καριέρα πολιτικού χρειάζεσαι και κάποιες γραμματικές γνώσεις. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα πτυχία δεν κάνουν ούτε τον άνθρωπο, ούτε τον πολιτικό, ούτε τον καλλιτέχνη. Ο σκοπός είναι να ξέρεις πάνω κάτω τι γίνεται και να μπορέσεις να υποστηρίξεις τη μεσαία τάξη. Ώστε με τις κατάλληλες κινήσεις να βγούμε από τη φτώχεια που μας δέρνει αυτή την εποχή. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Πώς θα. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, να την ψηφίσω τη Στανισάρα, μ' αρέσει. Μ' αρέσει η Στανίση. Παιδιά, συγγνώμη, γιατί όσοι έβαλε υποψηφιότητα η Στανίση και δεν την πιστεύουνε, έχει πολύ μεγάλο ρεύμα η Στανίση. Μόνο και μόνο να έρθουν αυτοί που μαζεύονται στα μπουζούκια όταν τραγουδάει πάνω στην πίστα, ξέρεις τι θα γίνει. Λαϊκό προσκύγημα θα γίνει. Ρεύμα έχει, ότι δεν έχει είναι ένα σιρόπι τόσα χρόνια για το λαιμό. Κάνει αφωνία, ρε. Ναι. Όταν μιλάει σε συνεντεύξεις δεν θέλει να ξοδεύει τη φωνή της, κατάλαβες. Ένα σιροπάκι. Γι' αυτό μιλάει. Μπορούμε έτσι να πάρουμε 10 ευρώ στο φαρμακείο, ρε φίλε, το πιο δεινό, το πιο ακριβό. Κατερινάρα! Χρόνια την ήττα, είσαι αλλά μεγάλη. Έχουμε κουραστεί. Είμαστε μαζί σου. Τι θα πω εγώ στην Στανίση. Δεν εγώ ξέρω τι. Έχει δίκιο η γυναίκα. Γι' αυτό το μοναδικό λόγο. Η νύχτα είναι πολύ σκληρή νύχτα. Ναι, είναι. Αν δουλεύεις τη νύχτα και την νύχτα σε πιάνει μερικές φορές. Είναι. Ρε παιδιά, εγώ έχω μία απορία. Εντάξει.
Πες ότι η Κατερίνα το βράδυ τραγουδάει. Τι Κατερίνα. Πώς τα σηκώνεται. Η Αισθανίση ή η Καινούριο. Η Κατερίνα Αισθανίση. Η Κατερίνα Αισθανίση. Λοιπόν, πώς θα σηκώνεις, μανούλα μου, να πηγαίνεις στη Βουλή το πρωί. Κατευθείαν. Πνίγηκα κιόλας. Θα πηγαίνει με το γαρούφαλο στο πέτο, ρε παιδιά. Συγγνώμη, τώρα την προσβάλλεις. Μα πώς θα σηκώνεται όπως να πηγαίνει. Όπως σηκώνεται ο Βενιζελεσμός όσο τρώει το βράδυ και τις καούρες που έχει. Δεν ξέρουμε αν έχει καούρες. Δεν νομίζω να έχει καούρες, γιατί με αυτά που σαβουριάζει... Έτσι δεν είναι. Έχω μόνο καούρες δεν έχει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα δούμε. Εσύ δεν έχεις δει μια σειρά... Ανανανίνινι, τα μεσάνυχτα. Ναι. Που μιλάει για όλα τι έχουν τα βουσούκια γύρω-γύρω και μέσα. Ναι. Πόσο εξυμνεί τα η Ξανθιά, η Αισθανίση το ίδιο. Η Σιλβίε. Ναι. Και είναι και πιο σκληρά τα πράγματα. Και πιο σκληρά τα πράγματα στον χώρο της νύχτας. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Μπράβο, καλά, καλά. Χόμπα! Είπα και εγώ, έτσι καλά. Booty, δεν μπορούμε να δείξουμε booty. Booty, σε τέτοια ώρα δεν μπορούμε, γιατί εμείς είμαστε μια εκπομπή που σεβόμαστε το κοινό. Σεβόμαστε την ασοή, η σερωή, η σερή, η εσωέ, πώς το λένε. Και το παπί, εμείς είμαστε μια εκπομπή που είναι κατάλληλο για όλα τα παιδιά. Για ανηλίκους, και λέμε την αλήθεια χωρίς να κρύβουμε τίποτα, με έναν τρόπο, με γάντι, να μην πονάει τίποτα. Ναι, αυτό, πες μου κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Πες μου κι άλλα. Πες μου κι άλλα, πες μου. Και το μπούτι είναι πιο... νόστιμο από το στήθο. Όχι. Γιατί δεν είναι το ίδιο ένα στεγνό καλαμάκι κοτόπουλο και ένα καλαμάκι μπούτι κοτόπουλο. Αυτό που είναι. Είναι σουμερό και ωραίο. Έτσι, ναι, τρελαναίμε Φρανίτο. Αυτό είναι. Αυτή είναι η εκπομπή μας για όσους δεν μας βλέπετε ποτέ. Καιρός να αλλάξετε κανάλι και να βάλετε μάτι. Τι να δείτε, μάγειρες με γράσα, λίπος και τέτοια. Εν τω μεταξύ, ο Νίκος από πάνω θα πρέπει να καταλήξει στο νοσοκομείο με βαριά οτίτιδα. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, εδώ πέρα. Λοιπόν, να σου πω καλέ, είμαστε shame on us. Δεν έχουμε διαβάσει μηνύματα. Γιατί, μάνα μου. Γιατί δεν έχουμε διαβάσει μηνύματα. Πρόβλημα. Νάδα δεν άδα. Είναι πρόβλημα. Εγώ θα μιλάω στα ισπανικά και εσύ θα μιλάω στα κυπριακά. Βέβαια. Το τέλεις. Το τέλο. Και το αφιερώνω στη φίλη μου την Κάλια. Δώσε, por favor. Λεχ μηνυματάδες. Η Πέννη μας λέει θέλουμε να χαρέσετε την εκπομπή. Τον DJ Peachy. Το δίθε πίθι. Τον DJ Peachy το παίρνουμε τηλέφωνο. Τον Νίκο τι κάνει, έλα εδώ. Αμόρε μίγο και ο κοραθόν θα βογαλέσουμε σε άλλη εκπομπή. Εκπομπάρε. Πάμε στο δεύτερο κόμμα. Ουνάλτρα εκπομπάρε. Πάμε στο δεύτερο. Τι, βάμος. Μας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να περάσετε μια σούπερ εβδομάδα, μάνα μου. Πολλά γλυκιά φιλούθια. Muchos besos a todos. Καλά ρε, πώς το μιλάω το ισπανικό έτσι. Ναι. Χωρίς να πας μάθημα, έχεις μάθει δίπλα μου τα πάντα. Το muchos, το besos a todos. Όλο el mundo. Todo el mundo. Ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτό το γατί που μου κόβει το πλάνο. Όχι, είναι το γατί του πατέρα. Εντάξει. Και ρε Χρήστο, μην παραξεί. Μηνύζει να μην μας κάνουμε εμά. Έλα, δώσε μήνυμα. Έχουμε τη Φωτεινή που μας λέει καλημέρα, λοκόπεδα. Καλή εβδομάδα. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο σας. Πολύ καλά. Μια χαρά. Πολύ καλά. Όπως μας άφησες. Και φάγαμε και κουνέλι σήμερα. Εχθές, το Σαββατοκύριακο. Έφαγες κουνέλι. Ναι, σε παέλια. Ορκίσου, ρε. Ορκίσου με ένα σκορδάκι. Δεν τρέπεσε λίγο. Ωραίο καθόλου. Δεν σου ξαναμιλάω. Όχι, με σκόρδο το κάνουμε. Τελείωσε! Με τελείωσε εδώ η σχέση μας. Δεν σου ξαναμιλάω. Διαζύγιο. Τελείωσε. Η Αναστασία, θέλουμε να κάνεις την επόμενη. Τι έχετε πάθει με τον DJ Peachy, τι σκόρδο καήλα είναι αυτή σήμερα. Τι. Τον DJ Peachy. Το θέλουνε, το θέλουνε το παιδί. Γεια σου, ρε DJ Peachy. Να το πάρουμε τηλέφωνο. Έλα, DJ Peachy, μην κάνεις τίποτα αύριο, ρε. Θα έρθω στο λόγο. Turn off the lights πριν να βγεις από το σπίτι, που μετά έρχεται η ΔΕΗ. Τι να πω. Θέλουμε τον DJ Peachy. Το έχουμε ακούσει. Πω. Ατατά. Θα το πάρω μετά τηλέφωνο, θα του πω εγώ. Η Μαρία. Γεια σου, όμορφη τρελοπαρά. Φράγκ, είσαι πολύ. Γεια σου, αγάπη μου. Είσαι πολύ σουάχ σήμερα, αλλά το σουάχ ξέρεις από πού έρχεται τη λέξη. Όχι. Δεν σημαίνει αυτό Κύκνος. Που εννοείς. Όχι σουάχ. Τι. Σουάχ!
Swap, Joe. Καλά, ο Νίκος είναι έτοιμος να πάθει κεφαλικό πάνω. Γιατί? Με αυτό που είπα. Α, εντάξει, δεν είπα για αστείο. Θέλουμε τον DJ Pitchy, θέλουμε τον DJ Pitchy, θέλουμε τον DJ Pitchy. Καλημέρα αγάπες μου, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα και καλημέρα, σε σένα αγάπη. Καλημέρα αγάπη μου, γεια σου. Που δεν ζήτησες τίποτα άλλο. Ωχ, έτοιμος είσαι. Λοιπόν, πάμε Twitter, ο Κώστας λέει και τώρα η Μαντώ θα τα φτιάξει με μένα. Έχεις παραξηγήσει ρε φιλαράκο. Κώστα, μην με βλέπεις έτσι ρε Κώστα, είμαι λίγο ντροπαλή. Έχεις παραξηγήσει. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Η Μαντώ δεν την δίνουμε τόσο εύκολα. Ούτε σε διαγωνισμό εστωμάδου, ούτε σε casting κάνετε, δεν την δίνουμε. Γιατί κάνεις έτσι, μας τρομάξεις το κοινό, ρε. Είναι θα το... μπορούσε να σε πουλήσει για 30 καμήλες στην οικογένεια του Κώστα. Γιατί καλέ, είναι τσαχπινιά μου αυτή. Σου είπα από τότε, μάνα μου. Είμαι γλυκιά. Είμαι γλυκιά. Σου έχω πει ποτέ τι έχει γίνει με τη Mercedes. Όχι. Την πούλησε ο πατέρας για 30 όχι, καμήλες. Όχι, ότι πήγαμε Μαρόκο διακοπές. Και ένας Άραβας ήθελε τη μάνα μου για 50 καμήλες. Μόνο. Μόνο για 50. Να σας έδινε καμιά κατοσταρού να το συζητήσω. Και ο πατέρας μου το σκέφτηκε και όλα ο τύπος. Μα 50 καμήλες πόσο κοστίζουνε. Τίποτα. Και του έλεγα στον πατέρα μου, η μάνα μου τσαντίστηκε. Στο τσάμπα θα τη δίνατε μόνο. Είναι ένα 50 κάτι, αλλά έχει έναν ευρώ. Πρέπει να τη δεις έτσι κοντούλα που είναι με... να κάνει... Δεν τρέπεσαι, Χουάν! Και να κάνει... Είσαι εσύ καλός. Καλό είσαι και εσύ του τύπου, και εγώ του έλεγα στον πατέρα μου, τι κάνω με τις καμήλες τώρα στη Μάλαγα. Όχι, μα τα παίρνατε, βρε. Ποιος θα μας μαγειρεύει. Μα τα παίρνατε τις καμήλες και θα τις εξαργυρώνατε σε πέσος. Σε ευρώ. Πόσο θα πιανε γαμήλια. Ξέρεις πόσο ευρώ μάγανε οι καμήλες. Δεν πειράζει, γιατί θα τις έβαζε μέσα στο σπίτι σου. Θα τις εξαργυρώνατε. Και μετά θα οργανώνετε σχέδιο απόδοσης. Καημένη μανούλα μου. Σώζοντας να την πουλήσουμε στον Άραβα για καμήλες. Έλα μωρ, γιατί σιγά. Μια χαρά θα περνούσε εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν δεν μου δίνει πετρέλαιο, θα την πουλάω. Η Νατάσα μας λέει απλά γελάω. Μα το δε στο Instagram, θα το δω μετά, κουτσουνάκι μου όμορφο. Γεια σου, Νατασούλα μου. Φιλάκια στη μουρίτσα σου. Είσαι σήμερα το γαστέρα του πάντα. Ο Κώστας μας λέει σήμερα θα φάω. Τι θα φάει, πότε. Περίμενε. Φιστίγια και πατάτες. Πώς. Α, όχι. Ρε, φίλε. Τίποτα. Λέει φιστίκια και πατάτες. Φιστίκια με πατάτες. Όχι, συγγνώμη, φίστικς. Φίστικς. Φιστίκια. Τι είναι φίστικ. Δεν ξέρω, ψάρια σε στίκ. Μη στίκ. Φίστικς. Φουρέιρα και τέτοια μη στίκ. Όχι, στίκς από ψάρι. Η Ζόζα θα φάει... όχι, συγγνώμη, η Ζόζα λέει... Τι θα πει η Ζόζα. Τίποτα. Ζόζα! Αγάπες μου, πλάσματά μου, τι όμορφα που είστε και σήμερα. Σας στέλνω την αγάπη μου από τη βροχερή Πάτρα. Γεια σου, ρε Ζόζα. Ωραία, Πάτρα! Θέλω να πάω Πάτρα. Γεια σου, αγάπη μου, για σένα η ζωή. Ξέρεις ότι στην Πάτρα είναι τα καλύτερα πάρτι. Στην Πάτρα έχει και πάρα πολύ ωραία πατσατζίδικα που έχω πάει. Τι είναι πατσατζίδικα. Και ωραίες γυναίκες στην Πάτρα. Η φίλη μου η Τεμπονέρα είναι τώρα δεν στην από την Πάτρα έχει βγει ο Οικονομόπουλος και ο Μικρούτσικος, μην ξεχνάτε. Και εγώ βγήκα από Πάτρα. Ο Κώστας μας λέει, Μαντώ, sorry που σε πήρα το Σάββατο. Α, και σε ευχαριστώ που μου είπες ότι τραγουδά ωραία. Τραγουδάει πολύ ωραία ο Κώστας. Θα σε παίξω και στον αέρα. Και χορεύει και ωραία. Το Φροσάκι μας έστειλε, είμαι αρρωστούλα και είστε καλύτερη παρέα και μας έστειλε μια φωτογραφία. Γεια σου, κουτσούνα μου, περαστικά σου, ρε, να προσέχεις. Η Έλενα μας λέει, μόνο μη βγει αληθινό αυτό που άκουσα, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Ποιο, ρε, Έλενα. Τι άκουσες. Δεν ξέρω. Τι άκουσες. Στείλε μας τι ακριβώς. Τι άκουσες, δεν είναι η λύση αυτή. Η Noiser Stoner και λεγάκι μας λέει, γεια σας, κουτσουνάκια μου, οι κολλητές μου και εγώ καθόμαστε, σας βλέπουμε και μας φτιάχνετε τη διάθεση. I love you και βάλτε boys and noise. Γεια σας, κοριτσάρες. Δεν ξέρω αν θα το βάλουμε, αλλά μάλλον και εγώ μπορούμε να τραγουδήσουμε λίγο, boys and noise. Φιλάκια σε θες. Ναι, κάτσε σε λίγο. Το Φρουσάκι μας λέει, καλημέρα αγαπουλίτσες μου, πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό. Άσχετο! Μου τη δίνουν πολλοί δίθεν φίλες που σου πουλάνε τσαμπουκά για άσχετα πράγματα και τα φτιάχνουν με τη μισή παρέα μου. Πού είσαι, Μπρόσο! Τι έγινε εκεί, σε κάρφωσε! Μπρόσο! Απαπαπαπα, αυτό δεν είναι φίλοι. Θέλω να σου μιλήσω. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ να σου πω. Δεν πιστεύω αυτές οι φιλενάδες σου να ήταν τίποτα φίδια στον κόρφο σου να σου πουλούσανε φύκια για μεταξωτές κορδέλες σου. Τάχα μου και καλά ήτανε φίλες σου. Και σου βγήκανε με το αριστερό το φλάς και εξηγήθηκαν πατάτα. Πατάτα. Στείλε μου ένα μήνυμα να μου πεις τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί θα πέσει... Πολύ ξύλο θα πέσει, Αυτό δεν είναι φίλε. Αυτό σου λέω. Είμαι μαζί σου, Φροσό! Φροσό!
Στείλε μου να μου πεις ποιες είναι αυτές με ονόματα. Να δεις τι θα τους κάνουμε, να δεις τι θα γίνει. Θα τις μπάψουμε τη ρίζα. Χαμός θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Μόνο αυτό σου λέω. Θα τις βάψουμε τη ρίζα μαύρη σε όλες. Στείλε μου μήνυμα και πες μου τι ακριβώς έχει παιχθεί. Μόνο η ρίζα. Πού ακριβώς. Όσο δέρμα κι αν πετάξεις. Αφιερωμένα την δεν θα αλλάξεις όσα δακρύα κι αν χάσεις. Για να το αφιερώσεις αυτές που την πρόδωσαν. Και πες της, ανταγώνεις την γλώσσα, θα πεθάνεις σε από την καρδιά σου. Φρόσο, σε νιώθω, σε νιώθω. Είμαστε μαζί σου. Όλο το λόκαρι φορτίνο μαζί σου. Λοιπόν, η Εύα μας λέει, καλημέρα αγάπες, τι κάνετε, εγώ δεν πήγα σχολείο γιατί είχαμε εμβόλιο. Τι εμβόλιο καλέ. Για την κρύπη δεν το καλύπτει. Πείτε χρόνια πολλά στο Ζέιν από τους One Direction, σήμερα κλείνει τα 22. Πω, μεγάλος, πολύ μεγάλος. Wait a minute, we have it. Hello Zayn, how are you my darling? Today's your birthday. Happy birthday to you. We know it because Eva told us. So, you are going to be 22. You have all the life in front of you, right? In front of you. Άντε, happy birthday and Merry Christmas. Yes, πώς είναι να σε χαίρονται, entertain you. To entertain you. To have fun of you. To have fun of you. All your friends. All the family. To grow up like the very tall mountains. Μου, the mountains μου, don't grow μου, my darling, Zayn, we love you here in Greece. No. And especially in the local report. No. Happy birthday. No, it's not my favorite, this one. Yes, but my today, favorite is Harry Styles. Yes, but he has his birthday. No, Harry Styles is my favorite. He had I don't care. Harry Styles, χρόνια πολλά. Happy birthday και to you. Happy birthday. We don't know your birthday, αλλά okay. The present of us is to give you the next break. Take it all the advertisements. Τι μου είπε, break, δεν μου είπε. Why do you want to go breaks if we don't have breaks? Okay, we don't give you break, but we will give you the song. Of Boys and Noise. That we must to sing for the girl. Of Boys and Noise. Πάμε. For Harry, for Zayn. Ξέρεις τι τραγούδι θέλω. Zayn, this is for you, dedicated from the most beautiful voices of Greece, Spain, or whole Europe. Yes. One, two, three. Όλα αρχίζουν τώρα, πίσω πια μην κοιτάς. Αυτό ήταν. Μεγαλώνει ο χτύπος της καρδιάς. Because Boys and Noise is good too, it's like One Direction but in Greece. They have nothing. Big successful in all the Charlies. You have nothing, you Boys and Noise, to jealous from they are friends. One Direction. They are friends. Τι λέμε, Χριστέ μου. No fight, healthy friendship, healthy fans, meet up together. Και αυτοί που ξέρουν αγγλικά, παιδιά, θα σκίσουν τα διπλώματά τους βλέποντας λοκαρίπορ. Δεν they υπάρχει don't know περίπτωση. Nothing about λοιπόν, English. Zayn, now I give you the break. Εδώ take it. Υπάρχει αγάπη, μια αγκαλιά για σε... King Cruise. Can't stop, won't stop moving. Καλώς ήρθατε λοιπόν ξανά στο λοκαρίπορ. Για όσοι από εσάς ανοίξατε την τηλεόραση τώρα, κάνετε πολύ λάθος που δεν μας είδατε από την αρχή. Λοιπόν, γιατί βλέπετε τα άλλα πρωινάδικα. Γιατί δεν ξέρουν τι σημαίνει καλό πρωινό. Καλό αυτό. Πώς σου ήρθε δεν τώρα. Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε τώρα. Γιατί μάλλον ξέρουν τι σημαίνει καλό πρωινό. Θα κάνουμε αναφορές τώρα. Anyway. Να αφιερώσουμε λοιπόν, αναφορές. Επειδή εμείς φροντίζουμε και για το τι θα φάτε, και για το που θα πάτε, και για το τι θα πιείτε, και για το τι θα κάνετε. Έχουμε δύο προτάσεις. Ναι. Η μία πρόταση είναι... Αυτή είναι καινούρια. Όχι, παίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και πραγματικά είναι εκπληκτική. Εκπληκτική, παιδιά, το λέω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη θετική ενέργεια και με όλο μου το είναι. Σάτυρα από τους ήρωες στο μικρό Πάλας, από τις 21 Οκτωβρίου πεζότανε, αλλά θα επιστρέψουν οι ήρωες μόνο... Παλά, συγγνώμη, και είπα Πάλας. Και θα επιστρέψουμε μόνο, παιδιά, για 20 παραστάσεις. Δεν θα σας πω τώρα, θα σας πω μόνο ποιοι πρωταγωνιστούν. Θανάσης Αλευράς, Κωνσταντίνος Καϊκής, Δίκη Καρατζόγλου, Θοδωρής Μαυρογιώργης, Ματίνα Νικολάου, Νικόλας Πάπαδο Μιχελάκης, Αρετή Πασχάλη,
Τα κείμενα, παιδιά, να πούμε ότι στα κείμενα συμπράττει και ο Θοδωρής Αθερίδης και οι παραστάσεις είναι Δευτέρα και Τρίτη, 9 η ώρα. Πηγαίνετε όσοι φίλοι μου έχουν πάει, θα πάω κι εγώ. Μου είπαν τα καλύτερα. Ήρωες, λοιπόν, στο Μικρό Παλάς. Και εσύ, Φραντάκη, τι έχεις να μας πει? Από 3 Δεκεμβρίου ξέρετε ότι στο Σταθμό Θέατρο είναι η παράσταση Μαγειρώντας με τον Elvis, που είναι με έντονη γεύση rock and roll και μαύρο χιούμορ και παίζουν. Ο Κώστας Δόξας στο ρόλο του Εύη, Νικολέτα Μπλαβιανού, Ιωάννα Πηλιχού και Πέτρος Μπουσουλόπουλος. Και τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στα www.cookingwithelvis.gr. Είναι πολύ ευθυνά, δηλαδή τίποτα, ξέρετε, καρτσιλικάκι, μικρό. Να πάτε να διασκεδάσετε και να δείτε θέατρο. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Λοιπόν, και αφού σας είπαμε και πώς θα περάσετε έτσι και τις ώρες σας πάρα πολύ ωραία, λέω να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε. Δεν τα πετυχαίνω, πού είμαι? Πάμε σε ένα break. Well, you can do anything, but they over my... Έχω άλλη, δεν έχω άλλη. Δεν έχω άλλη να σου πω. Παιδιά, η μάτι μου έχει φάει όλο το φάει σας, το έχω πει αυτό. Έχετε δει πιο ζητιάνικο σκυλί, ρε παιδιά, από τη μάτι? Μην γυρίσει τίποτα. Τι είπες, Ελευθέρω? Εμείς τους δύο τι, ότι είμαστε πιο ζητιάνοι. Καλά, ισχύει. Όχι, δεν είμαστε ζητιάνοι καθόλου. Ακόμα περιμένουμε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, εσείς που μας βλέπετε. Αλλά μην κάνετε τους κουτσίς και δεν ακούγεται. Αν έχετε κάτι να μας δώσετε, το κάτι τι σας, οτιδήποτε, στείλτε το εδώ στο MAD-TV. Κουτσό δεν είναι ότι δεν ακούει. Κουφό δεν είναι ότι δεν περπατάει. Όχι, το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Μην κάνετε τους κουφό κουτσό. Πάμε στην επόμενη μας είδηση, γιατί σήμερα έχουμε πει μόνο δύο. Ναι. Τώρα που είναι κοιμάται εδώ πέρα. Τι κάνει εδώ? Ξέρω εγώ, καθαρίζεται. Α, τσάπι! Με θέλει. Άστινα, άστινα, μην τα ξυπνήσεις. Άστινα, άστινα. Όπου, παιδιά, πόσο μου αρέσει που έχουμε και κατοικίδιο. Ναι. Τι τέλειο. Γέλασε από τα πρωινάδικα του Σαββατοκύριακο. Κάντε ησυχία, μην την ξυπνήσετε όμως. Τώρα μου αρέσει. Όχι, όχι, μην την τρομάξετε. Όχι, όχι, όχι. Θα πούμε την είδηση σιγά σιγά, μην ξυπνήσει η Μάντι. Είστε ελεύθερες να θυλάσετε? Όχι. Είστε ελεύθερες να θυλάσετε? Όχι εσείς. Δεν το λέω εγώ. Το είπε ο Πάπας στις γυναίκες στην καπέλα Σιστίνα. Ναι. Ακούστε. Ναι, ναι, ναι. Ο Πάπας Φραγκίσκος βάφτισε σήμερα 33 βρέφη στην καπέλα Σιστίνα και απευθύνθηκε στις μητέρες που βρίσκονταν στο ναό, προτρέποντάς τις να θυλάσουν τα παιδιά που έκλαιγαν επειδή πεινούσαν. Καθώς τα 20 κορίτσια και τα 13 αγόρια περίμεναν την βάπτιση, ο Παπάς αναφέρθηκε στις φτωχές μητέρες και ζήτησε από το ακροατήριο να τις σκεφτούν, αναφέροντας πως δυστυχώς υπάρχουν πολλές που δεν μπορούν να δώσουν φαγητό στα παιδιά τους. Στη συνέχεια ζήτησε από τις γυναίκες να μην διστάσουν και να δώσουν τροφή στα μωρά τους. Η προτροφή του Πάπα για το θυλασμό δεν ήταν κάτι καινούριο, μια και τον περασμένο χρόνο είχε πει ακριβώς το ίδιο πράγμα στις μητέρες που περίμεναν το βάπτισμα των μωρών τους. Και είχαμε εμείς μια σκορδοκαήλα. Κοίτα πώς κοιμάται, σαν αγγελούδι. Duérmete, niño. Vale, Nico, tu tragudia. Duérmete ya. Nico. Que viene el coco y te comerá. Duérmete, niño. De Suárez. ¿Qué te escucha la cat? Pare el plano, Iván. Pare el plano. Ni te fonas, ¿eh? Uf, morí, me fas. Θα σε δαγώσει, που αυτή είναι λίγο άγρια. Είναι μωρή. Τι είναι μωρή κοτσόνα. Γιατί τον κοίζεις με ένα δάκτυλο? Γιατί συγχαίρομαι, την ακουμπήσω μετά, αλλά την έγινε μουσκεμα από τη βροχή. Ναι, κατά τα άλλα, μ' αρέσει πολύ που έχουμε κατοικίδιο. Ναι, και έχουν ναι. Κουνέλη. Είπα, μου αρέσει πολύ που έχουμε κατοικίδιο, όχι να το χαϊδεύω. Σε άκουσε, το κατάλαβε και φεύγει. Τι λέει, εμένα δεν με αγαπάνε, φεύγω. Δεν το εννοούσα. Είδες, είδες, καταλαβαίνουν τα σκυλιά, καταλαβαίνουν τα σκυλιά. Μπλεπείς, μπλεπείς, μπλεπείς πως καταλαβαίνει, μπλεπείς που κοιτάει κάτι. Κάτω, την εστεναχώρησες. Έλα εδώ. Το αξίζει το σκυλάκι, κοίτα. Και κλαίει, και κλαίει, και κλαίει. Μάντι. Έλα εδώ. Εσύ που έφαγες κουνέλι, ναι, που είναι μέσα στη βρωμοκοιλιά σου, στη σαπιοκοιλιά σου. Το παλιο, το, την παλιοκοιλιά σου. Πού είναι το κουνέλι? Μέσα στην βρωμοκοιλιά σου. Πού είναι το κουνέλι? Μη σου πω τώρα. Την είναι... βρωμο... Υπάρχει πιο κάτω. Εδώ. Υπάρχει πιο κάτω, τώρα ναι. Πρέπει να είναι στο παχύ σου έντερο, ξέρω. Αλλά εντάξει, παιδιά, εγώ από εδώ, στην Ισπανία έκαναν κάποια στιγμή ένα advertising, στον οποίο έλεγαν ο κόσμος
πρέπει να τρώει περισσότερο κουνέλι. Γιατί το κουνέλι. Άντε μωρέ, παλιοψέφτη. Όχι, όχι, άσε, υπάρχει. Θες να σου το βάλω. Όχι, δεν θέλω. Θες να το βάλω. Δεν θέλω να μου το βάλει, όχι. Κάτσε κάτω. Εγώ τρώω κουνέλι. Και τρώω κουνέλι. Γιατί το κουνέλι. Να ξέρει. Τώρα, εσύ μπορεί να έχει ένα κουνέλι κατοικίδιο. Αλλά υπάρχει μερικά κουνέλια που είναι ειδικά για, για να τα τρώμε. Δεν τρώμε τα κουνέλια. Δεν τα τρώμε. Άντε δεν τα τρώμε. Γιατί μπορεί να εξαφανιστούν από τη γη. Σιγά, ξέρει τι σημαίνει Ισπανία. Τόπο των κουνελιών. Ωραία, στα λατινικά. Μπράβο, κάπω έτσι. Ναι, αλλά στο Λαγωνίσι δεν τρώμε τα κουνέλια. Καλά, εσύ το καλοκαίρι έφαγες. Δεν τα σπάζουμε. Σταματήστε ρε. Δεν είναι ωραία. Να τρώει κουνέλια που είναι πολύ νόστιμα, καλύτερα. Έλα, από το κοτόπουλο. Πάνω στους Κινέζους. Σταματήστε αυτή την συζήτηση. Κινέζοι επιβάτες διέκοψαν την πτήση ανοίγοντας τις πόρτες. Τουλάχιστον δύο επιβάτες αεροσκάφους της China Eastern Airlines, εξοργισμένοι από την πολύ ωρη καθυστέρηση της πτήσης τους, άνοιξαν την έξοδο κινδύνου την ώρα της τροχοδόμησης, αναγκάζοντας τους πιλότους να ματαιώσουν την απογείωση. Οι επιβάτες είχαν αναγκαστεί να περιμένουν επί ώρες στο αεροδρόμιο της πόλης Κουμίνγκ, στην νότιο-δυτική Κίνα, και στη συνέχεια μέσα στο αεροπλάνο, καθώς η πτήση καθυστερούσε λόγω χιονοθύελλας, πολλοί εξοργίστηκαν από την καθυστέρηση, αλλά και την έλλειψη επαρκούς εξαερισμού μέσα στο αεροσκάφος, όταν δύο από αυτούς άνοιξαν τις πόρτες. Θυμάσαι ότι πριν δύο εβδομάδες κάτι έγινε, που, ότι ένας ήθελε να ανοίξει την πόρτα για να πάρει αέρα. Οι Κινέζοι, το έχουμε ξαναπεί. Ξεχωνώς δεν σου είπα, από τα αεροπλάνα που πήρα για να πάω τα Χριστούγεννα. Ναι, πες εσύ. Σημαντή. Γιατί ξυπνήσω. Τι έχεις πάθει. Να, για παιχνίδι της το πέταξα. Τι ήθελα να σου πω. Λέγε. Παναγία μου! Τι έκανες! Τι έκανες! Φοβήθηκα. Καλέ, δεν τρέπεσαι λίγο. Τώρα θα την πετάξω στην κεφάλα σου την μπαταρία. Όχι, μην την πέταξα εγώ την μπαταρία. Όχι, μην την πέταξα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Από ένα αεροπλάνα από αυτά που πήρα τα Χριστούγεννα, όταν πήγαινα προς τη Ρώμη, θέλω να σας πω ότι παραπάνω από μισό αεροπλάνο, ναι, ήταν γεμάτος Κινέζους ή Ασιάτικους ή τα λοιπά. Και εγώ φοβήθηκα να πέσει το αεροπλάνο. Μην ανοίξουν καμιά πόρτα, ε! Όχι, φοβήθηκα να πέσει το αεροπλάνο. Γιατί αυτοί οι Κινέζοι, ξέρετε γιατί είναι έτσι. Λίγο κατεβαίνουν. Γιατί έχουν πολύ πονοκέφαλο, γιατί είναι ματιασμένοι. Γι' αυτό πέφτουν τα αεροπλάνα έτσι μόνο για τους Κινέζους. Καταλαβαίνει. Όχι, εγώ άκουσα μια φορά ότι είναι από το ρύζι. Επειδή σφίγγονται πολύ και ναι, το, ναι, από το σφίξιμο. Ναι. Τι λες, από το ρύζι. Καλέ, ποιος σου τα λέει αυτά και σε κοροϊδεύει. Δεν με κοροϊδεύει κανείς. Αυτός που σου το είπε, πες το ότι μάλλον αυτός έχει δυσκολιότητα και δυσκολεύεται να πάει στο μπάνιο και είναι έτσι. Μου το είπε ο αδερφός μου. Πρόσεχε τι λέει. Πες του χάμα ότι έχει δυσκολιότητα. Δεν έχει, μια χαρά πάει. Προφανώς για να σου λέει τέτοια, εσύ που ήσουν μικρό και χαζό, σε κοροϊδεύε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ χαζό. Να θέλω να σου εξηγήσω ότι εμένα μου έκαναν το IQ test και ήμουν σαν το Einstein. Ποιο... Καλά. Όχι. Όχι, ο Αϊστάιν είχε υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Θεατές που παίζει να μας έβλεπαν, δηλαδή μία η μάνα μου, ένας ο πατέρας μου και μία η θεία μου, νομίζω ότι έχουν κλείσει την τηλεόραση και την έχουν βάλει στο μιούτ. Τέλεια. Την έχουν σπάσει, παιδί μου. Θα έχει πετάξει την πάνη στην τηλεόραση τώρα ο πατέρας μου. Δεν εκτιμάτε ταλαιπωρία φωνητικά που κάνω κάθε μέρα εδώ. Και ακουστικά ταλαιπωρία. Και ακουστικά. Λοιπόν, αφού αυτό... είναι που πάντα με κοροϊδεύετε, αλλά εγώ πάντα έχω ακούσει ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία που έχω τραβήξει για να βγάλω τα χαρτιά από το ΙΚΑ. Ναι, η ταλαιπωρία δεν ξέρεις τι σημαίνει. Εγώ τα έχω ταλαιπωρήσει. Γιατί μου κοροϊδεύετε πάντα όταν λέω ταλαιπωρία. Τα ποια έχεις ταλαιπωρήσει. Τα πάντα. Όπως... Είμαι μόνο σε μια ξένη χώρα. Α, μη μου τα αρχίζεις τώρα αυτά και με πιάσει το μητρικό μου ένστικτο. Είμαι μόνο σε μια ξένη χώρα. Παιδιά, θα τον υιοθετήσω. Όχι, δεν θέλω. Θα τον υιοθετήσω! Δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω! Θα γίνεις το παιδί μου! Πα-πα-πα! Θα σε βάλω μέσα στο κλουβί της Μπάνι. Δεν θα είσαι το δεύτερο παιδί μου, θέλεις.
Παιδιά, τον θα τη φάει, ναι, όχι, σωστό. Θα σε βάλω στην αποθήκη, θέλεις. Σε βάλω στο υπόγειο. Άχι. Στο γκαράζ. Όχι. Στο σπιτάκι του σκύλου που είχαμε παλιά. Κάτω από το κρεβάτι μου. Και όπου θα κοιμάμαι. Κάτω από το κρεβάτι μου. Δε, θα πιάνει πολύ χώρο, καλέ, και το κρεβάτι μου είναι μονό. Σε μονό κρεβάτι κοιμάσαι. Γιατί. Θα σε υιοθετήσω. Εγώ έχω διπλό κρεβάτι. Από εδώ και πέρα θα είσαι το παιδί μου. Όχι. Θα είσαι ο γιος μου. Όχι, ευχαριστώ. Α, ξέρεις τι μου είπε ο πατέρας μου χθες. Τι. Ποιος. Καλά, ο πατέρας μου, εντάξει. Ότι δεν του άρεσε ότι έκανες εκπομπή με άλλον, ότι θα έπρεπε να μην έχεις κάνει εκπομπή. Με το Βαγγελί. Ναι. Σενιόρ Χουάν. Αμάρτησα για το παιδί μου. Το παιδί μου αμάρτησα. Αχ, αμάρτησα. Λοιπόν, να σου πω, σήκω πάνω. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Τέλεψε το μυστήριο. Άλλο ένα Λόκα Ρίμπορτ έφτασε στο τέλος του. Ήρθε και το τέλος. Καλή εβδομάδα να πούμε ξανά. Καλή εβδομάδα. Εμείς θα γυρίσουμε αύριο στις 1:30. Ναι. Σε όσους γιορτάζετε χρόνια πολλά. Ποιος γιορτάζει. Έτσι το λέω κι εγώ. Να τα εκατοστήσετε. Όπως το Ζέιν, καλέ. Γιορτάζει ο Ζέιν. Shame on you, δεν το θυμάσαι. Shame on you που δεν μας κάλεσε στο πάρτι. Ναι. Τι θα πω, στις 7 θα είμαστε στην Κύπρο, στις 8 και θα είμαστε στο Best Of και στο 3 WTL. Φιλάκια στο φίλο μας τον Γιάννη που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Ξέρεις ποιο Γιάννη. Το Γιάννη, σε περιμένουμε. Και... Πασίλο! Έλα σταμάτα. Τι θα πω. Σταμάτα. Και μπορεί να μας δώσει στο 3w.youtube.com κάθε τους Μάτι Μικρής. Εκεί που είναι... Η χαρά της ζωής. Upload video. Εκεί πατήστε το λόγο. Το νόημα του YouTube και το νόημα του κλικαρίσματος. Ουθενά άλλου δεν πρέπει να μπαίνετε. Σου είπα ότι πρέπει να πάω στην πρέσβεια της Ισπανίας. Στο Μάτι. Τι. Πρέπει να πάω στην πρέσβεια. Για να ψηφίσεις. Από τώρα ψηφίζετε εσείς, καλέ. Να μου στέλνουν το ψήφο, να ψηφίσω. Α, ναι. Τι τραγούδι είναι αυτό. Πάμε! Όπα, βάμω! Έλα! Και όλες εσείς, παιδιά, πάτε να ψηφίσετε. Άντε, τα λέμε αύριο, 1:30 ώρα στο κανάλι. Πέρασαν απ' όλους και να έχουμε... Σου κάνω τον Άγιο.